και ότι πραγματικά δεν θα βγαίνατε από μέσα στο να έρθετε σε συμφωνία για τα εργασιακά όπου υπήρχε εκκρεμότητα. Εκεί φαίνεται πως συνεργάζεστε, θα υπάρξει μια κατάληξη και βρίσκεστε ενώπιον ενός απίστευτου παρασκηνίου που φαίνεται πως προέρχεται από τα κόμματα. Άρα κάτι ξέρατε και κάνατε έκκληση προς τα κόμματα και είπατε ότι εκεί είναι η μπάλα τώρα πια για το ΓΕΣΥ. Ναι, να σας πω, το παρασκήνιο δεν βρίσκεται σε εξέλιξη από κόμματα. Το παρασκήνιο του οποίου, για το οποίο έχουν γνώση οι φυλακές, βρίσκεται σε εξέλιξη από διάφορα συμφέροντα που αποκομίζουν ωφέλη από τον τρόπο λειτουργίας του σημερινού συστήματος. Αυτό που επιχειρούν είναι να πείσουν κόμματα και εύχομαι και ελπίζω ότι δεν θα βρουν ευήκο αότα στα κόμματα, αφού τα κόμματα είναι αυτά τα οποία θα αποφασίσουν για την τύχη των μεταρρυθμίσεων που βρίσκονται ενώπιον τους. Η κυβέρνηση, σε ό,τι μας αφορά, έπραξε ό,τι ζητήθηκε από τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, ετοίμασε εγκαίρως και υπέβαλε όλα τα σχετικά. Όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, έχουμε έρθει σε ακτίνα συμφωνίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εύχομαι και ελπίζω ότι είναι θέμα ημερών να κλείσουν όλα τα εκκρεμούντα θέματα. Υπάρχει πάρα πολύ έντονη πληροφόρηση ότι ο Δημοκρατικός Συναγερμός προτίθεται να φέρει μια πρόταση για ενδιάμεσο ΓΕΣΥ για να μην πειραχτούν τα υφιστάμενα, αν θέλετε, συμβόλαια ασφάλισης υγείας. Το έχετε υπόψη σας, αντιλαμβάνομαι αυτό. Αυτό που έχω υπόψη μου είναι το... Μέσω τροπολογιών. Είναι το πλάνο των ασφαλιστικών εταιριών. Δεν είχα υπόψη μου ότι υιοθετείται από το Δημοκρατικό Συναγερμό και δεν νομίζω να υιοθετηθεί, αλλά αν υιοθετηθεί, ακούστε να σας πω, γιατί δεν έχω πρόβλημα να λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Οποιαδήποτε καλοπροαίρετη εισήγηση στοχεύει στην βελτίωση ζητημάτων τα οποία πραγματεύονται τα δύο νομοσχέδια, είναι ευπρόσδεκτη. Οποιαδήποτε προσπάθεια παρέκκλησης από τις αρχές, το χαρακτήρα και τη φιλοσοφία του ΓΕΣΥ και συγκεκριμένα της καθολικότητας του συστήματος, είναι απορριπταία εξυπαρχής. Ούτε καν συζητείται. Άρα, όσοι θέλουν να φέρουν τροπολογίες, ας τις φέρουν, υπό το πρίσμα που σας ανέφερα. Αν είναι για να βελτιώσουμε κάτι στο σημερινό σχεδιασμό, χωρίς να επηρεάζεται ο χαρακτήρας, η φιλοσοφία του συστήματος, καλώς να ορίσουν. Αν είναι να φέρουν κάτι το οποίο αναιρεί την προσπάθεια ή θέτει βόμβα στα θεμέλια της, τους προτείνω να μην το επιχειρήσουν. Που επιδίωξε δεν είναι το μόνο ασφαλιστικό και φαίνεται πως κάποιοι άλλοι θέλουν να φέρουν τα πράγματα έτσι ώστε να πάμε σε πολύ ασφαλιστικό που είναι μακράν από ό,τι έχει αποφασιστεί. Και όχι, είναι πολύ χειρότερη η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν είναι μόνο για το πολύ ασφαλιστικό. Το πολύ ασφαλιστικό δεν είναι πρόβλημα. Αυτό που είναι πρόβλημα είναι ότι επιχειρούν να επιτρέψουν να εξαιρεθεί τμήμα του πληθυσμού από την κάλυψη. Με το πρόσχημα ότι τάχα ήδη τη χάνει κάλυψη. Αυτά είναι ανοησίες. Αυτό αναιρεί την καθολικότητα, η οποία είναι ο βασικός πυλώνας των εθνικών συστημάτων υγείας σε όλη την Ευρώπη. Δεν συζητείται τέτοιο θέμα. Τέλος. Δεν υπάρχει τέτοια περιθώρια. Δεν θα εξαιρείται κανένα. Τελεία. Αυτή είναι η επιδίωξη. Όμως ξέρετε, το έχει δημιουργηθεί και ένα κλίμα, αν θέλετε, εκφοβισμού. Βεβαίως. Γιατί ο κόσμος ακούει πάρα πολλά πράγματα. Για παράδειγμα, αυτή η αναφορά του κυρίου Αβέροφ Νεοφύτου για επιβολή 6% φορολογία για τον κάθε πολίτη, πώς ακριβώς προκύπτει και σε τι αναλύεται. Ξέρουμε ότι υπάρχει συνεισφορά από τον πολίτη και από τον εργοδότη. Δεν ξέρω τι είπε ο Αβέροφ Νεοφύτου. Θα σας πω τι λέει το σύστημα. Ναι, γιατί δεν βγαίνουν τα μαθηματικά για το. Το σύστημα λέει ο κάθε εργαζόμενος θα συνεισφέρει 2,65% του μισθού του. Και θα είναι ασφαλισμένος και αυτός και τα εξαρτώμενα του εφόρου ζωής. Πέραν αυτού, θα συνεισφέρει και ο κάθε εργοδότης 2,9%. Αν τώρα επιχειρήθηκε να συμψηφιστούν τα δύο, πάλι δεν μας βγαίνει στο 6, αλλά για να είμαστε εξηγημένοι με τον κόσμο, η νομοθεσία η οποία είναι ήδη νόμος του κράτους από το 2001, προνοεί 2% συνεισφορά των εργαζομένων και 2,55% συνεισφορά των εργοδοτών. Να. Άρα και να τα προσθέσουμε αυτά που δεν προστίθενται αυτά, γιατί άλλο πληρώνει ο ένας, άλλο πληρώνει ο άλλος, βγαίνουν στο 4,55.
η πάροδος των 20 ετών από την ψήφιση, συγγνώμη, των 16 ετών από την ψήφιση του νόμου και άλλων τριών μέχρι την εφαρμογή του ΓΕΣΥ, 19 σύνολων ετών, μας επιβάλλει την προς τα πάνω αναπροσαρμογή αυτού του ποσοστού και υπάρχει περαιτέρω επιβάρυνση 1%. Δηλαδή από το 4,55 θα πάμε στο 5,55, ακόμα και αν προσθέσουμε αθρηστικά αυτά τα δύο, ναι, που επαναλαμβάνω είναι παντελώς αδόκιμο να τα προσθέτει κανείς. Και δεν αφορούν τον πολίτη αποκλειστικά, όχι, σε καμία περίπτωση. Κάθε άλλο. Τα ποσοστά που μου λέτε είναι μετά την αναπροσαρμογή και είναι και προϊόν διαπραγμάτευσης. Γιατί όχι, εργοδότες... είναι αυτά τα οποία προκρίνει η κυβέρνηση μετά τις επαφές με τους κοινωνικούς εταίρους και δεν είναι συμφωνημένα και πρέπει να το τονίσω. Ναι, γιατί οι εργοδότες θέλουν να είναι 50-50 η συνεισφορά. Τους έχουμε ακούσει πολλές φορές να το λένε. Ναι, ο ΕΒ, για παράδειγμα, θεωρεί ότι πρέπει να είναι 6,5. Θα το καταφέρετε εκεί να βρείτε τη χρυσή τομή, πιστεύετε, γιατί οι συντεχνίες δεν συμφωνούν. Κύριε Αλεξανδρινού, έχει... Εφόσον υπάρχει, συγγνώμη, και ο νόμος, έτσι, που έχει περάσει ήδη από το... Ναι, έχει παρεξηγηθεί η πρόθεση της κυβέρνησης να συζητήσει και να καταλήξει σε συμφωνίες. Δεν είναι θέσφατο να τα βρούμε με όλους. Και δεν τελεί υπό την αίρεση της συμφωνίας του καθενός η εισαγωγή του ΓΕΣΥ. Αν δεν συμφωνηθούν, η πολιτεία υπεύθυνα θα αποφασίσει και θα πράξει. Δεν είναι... Τι σημαίνει, πρέπει να τα βρούμε με όλους? Όχι. Εμείς εστιάζουμε στο τι είναι καλό για τον πολίτη. Αν μπορεί να είναι ικανοποιημένοι και οι υπόλοιποι, ενώ υπηρετούμε πλήρως το καλό του πολίτη, καλώς. Αν δεν μπορεί, τι να κάνουμε? Ας μην είναι ικανοποιημένοι κάποιοι. Πάντως το κλίμα που σας έλεγα πριν, το φοβικό που έχει δημιουργηθεί, δεν έχει να κάνει μόνο με τη συνεισφορά. Ακούμε και αναλύσεις ότι δεν είναι βιώσιμο, όπως προώθηκε το ΓΕΣΥ, ότι θα καταρρεύσει, ότι θα συμπαρασύρει και την οικονομία του τόπου μαζί του. Πώς απαντάτε σε αυτά τα επιχείρημα? Ποιοι τις εκφράζουν αυτές τις απόψεις? Θα σας πω κάτι. Το θα συμπαρασύρει την οικονομία του τόπου το λένε αυτοί οι οποίοι συχνά αναφέρονται κομπιαστικά και για την επίδραση της Τρόικας και στο πρόγραμμα, το μνημονιακό πρόγραμμα που είχαμε από τους δανειστές μας. Γιατί αυτοί οι κύριοι με έναν τρόπο μαγικό αφαιρούν από το μνημόνιο τις υποχρεώσεις του κράτους για το ΓΕΣΥ? Ήταν πρωταρχική υποχρέωση του κράτους το ΓΕΣΥ. Το πρότασαν οι Τροϊκανοί. Και θα το πράξουμε, όχι γιατί το προτάσει οποιοδήποτε, γιατί είναι για το καλό των πολιτών μας. Αυτοί που μιλούν περί εκτροπής της οικονομίας και της... αν θέλετε της ανάκαμψης, λένε ανοησίες και προσπαθούν επισταμένα να τρομοκρατήσουν τον κόσμο γιατί δεν θέλουν να γίνει μεταρρύθμιση. Ένα επιχείρημα όμως στα χέρια τους, σε αυτές τις φωνές, ήταν και η διαφαινόμενη, αν θέλετε, διάσταση απόψεων, να τη χαρακτηρίσω, μεταξύ σας και του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος, Χάρης Γεωργιάδης, ζήτησε και μια μελέτη βιωσιμότητας. Και εκεί ήταν λίγο σαν να σας ροκάνιζε τις προσπάθειες. Πώς απαντάτε σε αυτούς που λένε ότι είναι κακές οι σχέσεις με τον Υπουργό Οικονομικών? Είναι ανακριβές. Ο Υπουργός Οικονομικών καθηκόντος ζήτησε μελέτη οικονομικής επίπτωσης. Δεν θέτει πρώτα τη μελέτη του για να δούμε τις μεταρρυθμίσεις. Οι μεταρρυθμίσεις έχουν αποφασιστεί από την κυβέρνηση. Είναι η λυμμένη απόφαση, έχει σχηματοποιηθεί σε νομοσχέδιο και έχει υποβληθεί στη Βουλή. Καθηκόντος ο Υπουργός Οικονομικών έρχεται και λέει, δεδομένου ότι θα γίνει αυτή η σημαντική κοινωνική μεταρρύθμιση, πώς θα επηρεαστεί η οικονομία? Και καλά κάνει και το κάνει. Και αυτή ήταν ακριβώς η μελέτη και δεν υπάρχει καμία διαφωνία με τον Υπουργό των Οικονομικών, πρέπει να σας πω. Ούτε θεωρείτε ήταν ευθεία βολή αυτή η κίνηση προς το πρόσωπό σας και την προσπάθειά σας για να προχωρήσει η μεταρρύθμιση, λοιπόν? Όχι, όχι, κοιτάξτε. Μια κυβέρνηση έχει διαφορετικά χαρτοφυλάκια γιατί ο καθένας έχει άλλη δουλειά να κάνει. Η δουλειά του Υπουργού Οικονομικών είναι να ανησυχεί για την οικονομία του τόπου και καλά κάνει ο άνθρωπος. Η δουλειά η δική μου είναι να μεταρρυθμίσω τον τομέα της υγείας προκειμένου να προσθέσω μια αξία στον πολίτη. Και προσέξτε, η ευημερία δεν είναι μόνο αριθμοί. Το να βελτιώσεις το επίπεδο υγείας του λαού σου είναι επένδυση στο λαό σου, η οποία μπορεί να μην αποτιμάται σε λίρες ή ευρώ, αλλά έχει τεράστια σημασία και για την κυβέρνηση μας είναι πολύ σημαντικό. Και να σας πω και κάτι άλλο. Σε όλους αυτούς που μας κατηγορούν ότι διευρύναμε το χάος μεταξύ
το κενό μεταξύ πλουσίων και φτωχών στην Κύπρο. Το ΓΕΣΥ στοχεύει και σε αυτό το θέμα. Το ΓΕΣΥ μειώνει κάθετα την απόσταση μεταξύ φτωχών και πλουσίων. Είναι ένα μέτρο, μια κοινωνική μεταρρύθμιση, η οποία πρωτίστως ενισχύει τις χαμηλές εισοδηματικές τάξεις. Και δίνει πρόσβαση σε όλους, λέτε, στην ορφαμακευτική περίθαλψη. Τώρα, αν αποδειχτεί μη βιώσιμο. Πώς, πέστε μου πώς. Λέω, παίρνω το κακό σενάριο, κύριε Παμπορίδη. Υπάρχει πλάνο Β, δηλαδή έχετε κάνει, έχετε σκεφτεί ως κυβέρνηση πώς θα αντιμετωπίσετε μια. Μια μεταρρύθμιση στην πράξη δείχνει, γι' αυτό σας ρωτώ. Θα σας πω. Για να κάνεις μια μεταρρύθμιση, παίρνεις τα δεδομένα της αγοράς, όπως αυτά παρουσιάζονται από τους ειδικούς φορείς, και εξετάζεις τι επιχειρείς να κάνεις. Εμείς έχουμε τα δεδομένα τα οποία μας δίνει η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία για το κόστος της υγείας στην Κύπρο, το οποίο καθορίζεται στο 1,2 δις ετησίως, και εισάγουμε ένα ΓΕΣΥ το οποίο αγγίζει περίπου το 1 δις το χρόνο. Για να τεθεί ένα αμφιβόλο αυτή η άσκηση, κάποιοι ήρθαν και είπαν, ακροθυγώς χωρίς να μιλούν για στοιχεία, μα η πραγματική δαπάνη της υγείας δεν είναι 1,2, είναι 1,4. Αν ισχύει αυτό, που δεν μπορεί να ισχύει, γιατί σας λέω, αν αμφισβητείς τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, πρέπει να αμφισβητείς και το ΑΕΠ, παραδείγματος. Αλλά αν ισχύει αυτό, σημαίνει ότι τα 200 έξτρα εκατομμύρια στα οποία αναφέρονται είναι μαύρα. Αν υπάρχουν 200 εκατομμύρια μαύρα και φορολογηθούν, γιατί με το ΓΕΣΥ όλα θα φορολογούνται, θα καλυφθούν και τα περαιτέρω έξοδα του ΓΕΣΥ. Άρα ας σταματήσουν αυτές τις σοφιστίες. Επιχειρείται, όπως σας είπα συστηματικά, ο εκφοβισμός και η τρομοκράτηση του κόσμου με τη δημιουργία αμφιβολιών. Δεν θα τους περάσει. Είμαστε σίγουροι ότι τα νοσηλευτήρια μετά την αυτονόμησή τους θα είναι ανταγωνιστικά? Και αν δεν είναι, τι θα συμβεί, ποια θα είναι η τύχη τους, θα κλείσουν, ας πούμε? Θα σας πω. Τα δημόσια νοσηλευτήρια οφείλουν να καταστούν ανταγωνιστικά. Και όταν λέω οφείλουν να καταστούν ανταγωνιστικά, εννοώ ότι δεν υπάρχει περιθώριο διασπάθησης δημοσίου χρήματος καθιονδήποτε τρόπο. Πρέπει να είναι στοχευμένες οι δαπάνες, όπου υπάρχει σήμερα πάχος, πρέπει να απαλληφθεί. Γι' αυτό και σπρώχνουμε τη διοίκηση από το Υπουργείο να κατέβει στη βάση. Γι' αυτό κάνουμε την αυτονόμηση, για να υπάρξουν managers οι οποίοι θα μπουν στα νοσοκομεία και θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Ωστόσο, πρέπει να γίνει κάτι αντιληπτό. Το γεγονός ότι θα εκτεθούν σε ανταγωνισμό τα δημόσια νοσηλευτήρια δεν σημαίνει ότι θα έχουν την πολυτέλεια λήψεως αποφάσεων μόνο και μόνο στη βάση των δεδομένων της αγοράς. Θα σας πω ένα παράδειγμα, ένα προσφυλές παράδειγμα το οποίο χρησιμοποιώ συχνά. Το να έχεις 650 θαλασσιμικούς, με όποιον business plan και αν το βάλετε κάτω, ζημιά θα βγεις. Ο ιδιώτης έχει την πολυτέλεια να πει, δεν αγγίζω τους θαλασσιμικούς, είναι ζημιά. Το κράτος δεν την έχει. Και καλά κάνει και δεν την έχει. Το κράτος θα ξοδέψει όσα χρειάζονται αυτοί οι συνάνθρωποι μας για να έχουν ποιότητα ζωής. Όταν λοιπόν δεν ανταγωνίζεσαι επί ίσης όρης, γιατί εσύ οφείλεις να καλύψεις όλον τον πληθυσμό, εκεί θα παρεμβαίνει το κράτος, εάν τυχόν δεν σου βγαίνουν τα κουκιά, και θα συνεισφέρει και θα καλύπτει τις περαιτέρω κοινωνικές ανάγκες που καλύπτει το σύστημα υγείας από το δικό του κουρβανά. Άρα έχετε κάνει και ασκήσεις επί χάρτου και πάλι βγαίνουν. Βεβαίως. Λέτε τα μαθηματικά σας. Τώρα, έχετε κάνει έκκληση να πάνε τα τελικά κείμενα στην Ολομέλεια. Θέλετε πάρα πολύ να προχωρήσει. Βεβαίως υπάρχει έτσι μια αμφιβολία, θέλετε, γιατί έχουμε μπει ήδη σε τροχιά προεδρικών εκλογών και υπάρχει το ερώτημα αν η αντιπολίτευση θα σας επιτρέψει να το πιστωθείτε, να πιστωθείτε αυτή την τεράστια μεταρρύθμιση του ΓΕΣΥ. Έχουμε μείνει λίγο τελευταία στιγμή, θέλω να πω. Κύριε Αλεξάνδρου, δεν έχουμε μείνει τελευταία στιγμή. Η κυβέρνηση, μέσα σε 15 μέρες από την τελευταία σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών, υπέβαλε τα νομοσχέδια στη Βουλή. Κάναμε ό,τι μας ζητήθηκε. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης έκανε μία δήλωση εκείνη την ημέρα στους πολιτικούς αρχηγούς, η οποία ήταν πολύ σημαντική. Εμείς το θέλουμε, το τολμούμε, αλλά δεν μπορούμε μόνοι μας. Αυτή η μεταρρύθμιση για να γίνει πρέπει να έρθετε όλοι να βάλετε πλάτη. Απευθύνθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν. Άρα θα το πιστωθεί ο Αναστασιάδης και θα το πιστωθούν και όσοι το στηρίξουν. Ή θα το χρεωθούν όσοι δεν το στηρίξουν.
Άρα εμένα δεν με ενδιαφέρει αν έχουμε προεκλογική περίοδο. Αυτό είναι η μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση που έχει επιχειρηθεί ποτέ στον τόπο μας από τις ιδρύσεις της Δημοκρατίας. Είναι κοσμογονικό γεγονός για τους πολίτες, για αυτούς οι οποίοι δοκιμάζονται καθημερινά. Το οφείλουμε στους πολίτες μας. Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν προσφέρουμε στους πολίτες μας δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ως υποχρεούμεθα από τις συμβάσεις που μας δεσμεύουν τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Τέλος, πρέπει να δώσουμε στον πολίτη αυτό που του οφείλουμε. Είναι οφειλή μας. Και επιστρέφω από εκεί που ξεκινήσαμε. Φαίνεται πως βρίσκουν ευήκοα τα συμφέροντα, γιατί ήταν από τις αρχικές σας αναφορές. Αυτό τουλάχιστον λένε δημοσιογραφικές πληροφορίες σε πολιτικά κόμματα. Είναι σφιχτό το χρονοδιάγραμμα, κύριε Υπουργέ. Αν δεν έχουμε δηλαδή άμεσα την ψήφιση, δεν θα γίνει αυτή η μεταρρύθμιση. Όχι, θα σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι δεν θα βρουν ευήκοα ΟΤΑ. Οι πρακτικές της τρομοκράτησης και του εκφοβισμού δεν μπορούν να μετρηθούν με την ανάγκη του κόσμου για την υγεία του. Το να επικαλείσαι ιδιωτικά συμφέροντα και στην πορεία να καταργείς το αγαθόν της υγείας δεν μπορεί να βρει ευήκοα ΟΤΑ σε κανένα πολιτικό κόμμα. Έκανε μια ανακοίνωση χτες η ΣΕΚ, η οποία μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί απευθύνεται σε έναν έκαστον των 56 και τους λέει ελάτε να μας πείτε ναι ή όχι. Αυτό λέω και εγώ. Ας μας πούν οι 56, αυτούς εξέλεξε ο λαός, είναι οι εκπρόσωποι του λαού, αν το θέλουν ή όχι. Άρα, αν δεν προχωρήσει τώρα... Εγώ θεωρώ ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής του στο μέλλον. Είναι η τελευταία ευκαιρία λοιπόν, κατά έτσι την άποψή σας. Εάν προχωρήσει όμως, πότε θα δει ο πολίτης διαφορά στην πράξη, κύριε Υπουργέ, διότι καθημερινά, τα ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, μας παίρνουν τηλέφωνο από το Μακάριο, για παράδειγμα, δεν έχουν σεντόνια να αλλάξουν στα παιδιά δεύτερα, όχι δεν έχουν μαξιλάρια, δεν έχουν αναλώσιμα. Αντιλαμβάνεστε, αυτά δεν περιπλύνουν τιμή σε κανένα. Κοιτάξτε, και δεν είναι υπερβολές πάντα. Όχι, υφίστανται. Δεν είναι πάντα υπερβολές, έχετε δίκιο. Απλώς υπάρχει μία άνεση να δραματοποιούνται τα πράγματα στα δημόσια νοσηλευτήρια, κάτι το οποίο ποτέ δεν έχει γίνει για κανέναν ιδιωτικό νοσηλευτήριο. Λες και είναι. Τέλος πάντων, να μου επιτρέψετε να σας πω κάτι. Εντάξει, είναι λίγο ξενοδοχεία τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, να τα λέμε και αυτά. Σε ό,τι αφορά την περιποίηση. Τώρα δεν ξέρω, δεν θα σχολιάσω την παροχή υπηρεσιών. Και στις τιμές συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, ακούστε. Η κυβέρνηση αναγνωρίζει πλήρως τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Η πολιτική δική μας ποια ήταν, κύριε Αλεξάνδρου? Να καθορίσουμε που πάει η βάρκα. Και όταν στοχοθετήσουμε το που πάει η βάρκα και ξέρουμε το ταξίδι θα είναι τόσης διάρκειας και αυτής της διαδρομής, θα έχουμε κάθε ευχέρεια σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς να δούμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, τα οποία βλέπουμε, πρέπει να σας πω, ήδη και έχουμε αρχίσει να τα αντιμετωπίζουμε καθοδόν προς τον τελικό προορισμό. Είναι σημαντικό όμως να κάτσει η πύλια. Πρέπει να μας πει η πολιτεία ότι εκεί πάμε. Όταν ξέρω που πάω, οι δαπάνες οι οποίες θα πρέπει να δοθούν και να αυξηθούν στο μεσοδιάστημα θα είναι τουλάχιστον στοχευμένες. Και δεν θα πετάμε τα λεφτά του κόσμου δεξιά και αριστερά. Σε μια μαύρη τρύπα, όπως ενδεχομένως να συμβαίνει ακριβώς σήμερα. Θέλω πριν σας αποδεσμεύσω να ρωτήσω κάτι που προέκυψε στο πλαίσιο της εκπομπής, εάν μπορείτε να μας βοηθήσετε, γιατί σας πιάνω εξαπρόπτου. Είχαμε μια απίστευτη καταγγελία και δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό, για ύπαρξη ενός κυκλώματος σε συγκεκριμένο δημόσιο νοσηλευτήριο. Δύο κυκλωμάτων, αν θέλετε, γιατί είναι τσακωμένοι εισαγωγικά και οι νοσηλευτές μαζί τους. Ποιος θα προλάβει πρώτος να ειδοποιήσει γραφείο κηδειών για ασθενή που είναι στα τελευταία του, για να προσεγγίσει, κύριε Υπουργέ, την οικογένεια? Και έχει περιγραφεί εδώ ένα φοβερό περιστατικό που είναι ο συγγενής με τη μητέρα του στο αυτοκίνητο και τον παίρνουν τηλέφωνο από το γραφείο κηδειών για να του δώσουν λεπτομέρειες. Και η ασθενής όχι μόνο δεν έχει πεθάνει, έχει πάει και σπίτι της στο τέλος της ημέρας. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να το διερευνήσετε ενδεχομένως αυτό. Έχετε επώνυμη κατάσταση.